Τεράστια ανησυχία επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα για την συνύπαρξη γρίπης και κορονοϊού, αφού ήδη υπάρχει έξαρση της γρίπης με το Υπουργείο Υγείας να βρίσκεται σε συνεννόηση με τις εταιρείες για να έρθουν τα εμβόλια. Αυτή την εποχή δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων γρίπης στη χώρα μας. Βέβαια, στο νότιο ημισφαίριο υπάρχει επιδημία γρίπης, εκεί όπου είναι ήδη χειμώνας. Θα πρέπει όλοι μας να λάβουμε τα μέτρα και η πολιτεία αλλά και εμείς. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να αποφεύγουμε τον συγχρονισμό, να κάνουμε καλή υγιεινή των χεριών. Είναι τα προστατευτικά μέτρα τα ίδια που γνωρίζουμε όλοι μας από την πρόληψη του κορονοϊού. Βεβαίως, οι ευάλωτες ομάδες και οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αρχίσουν τον εμβολιασμό, τον αντιγρυπικό, λίγο νωρίτερα φέτος, γιατί προφανώς η γρίπη χτύπησε την πόρτα μας νωρίτερα, οι άνω των 60 και οι ευάλωτοι συμπολίτες μας οποιασδήποτε ηλικίας, με τον ερχομό των πρώτων εμβολίων θα πρέπει να τρέξουν να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, εκφράζεται ανησυχία για την πίεση που μπορεί να ασκηθεί τον χειμώνα στο ΕΣΥ από τα κρούσματα γρίπης και κορονοϊού που θα συνυπάρξουν. Ωστόσο, βέβαια, φέτος, τρίτη χρονιά της πανδημίας του κορονοϊού, δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση για τις ΜΕΘ, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, έχει νοσήσει και υπάρχουν πλέον και οι αντιϊκές θεραπείες.